Μιλώντα στο Σκάι και αυτό που είπε ότι δεν μα έχει αποκαλύψει ότι θα φέρουν τον νόμο Κατρούμποργκ και το 2015. Δεν το είχε κάνει, λέει αυτό ο κύριο Τσίπρα. Γιατί να μην το κάνει τώρα. Δίπλα μου είναι ο Ανδρέα Σταματόπουλο Για να τα πούμε όλα όσα αφορούν την ΕΔ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα γενικά που μπαίνουν στην τελική ευθεία. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Χριστίνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα λίγο πριν τι εκλογέ. Γίνονται συνταρακτικά πράγματα, πραγματικά συγκλονιστικά, με όλα αυτά που έχουν συμβεί, με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον καθηγητή του Δημοκρατή Πανεπιστημίου Θράκη και πρώην υπουργό, κορυφαίο υπουργό του Βηγενή. Δεν το βλέπουμε, πρέπει να είναι από χθε που έγινε. Χθε Αλεξάνδριο. Πανικό. Να... Τα πάρα λέω γιατί κόσμο. τα είδα. Τα είδα, Ακριβώς. είμαστε δίπλα, να το δίπλα πούμε είμαστε. στον κόσμο, έτσι. Τα είδαμε και μάλιστα. Να τα πάρουμε από την αρχή όμω τα πράγματα. Έχουμε την υπόθεση Κατρούγκαλου που βεβαίως ε, μπορούμε, δεν μπορούμε δυστυχώς να δείξουμε το τι ακριβώς υπόθηκε για, τη, για τους γνωστούς λόγους του έσουρου, δηλαδή πιάνει ως ε, προβολή και τα λοιπά και δεν μπορούμε να δείξουμε τα απόσπασμα από την τηλεοπτική εκπομπή αυτό που συνέβη είναι, καταρχήν να πούμε ότι ο, τον Κατρούγκαλο τον είπαν ότι δεν θα είναι υποψήφιο. Δήθεν, έτσι, δίθεν. Γιατί θα είναι κανονικά υποψήφιο ο Γιώργο Κατρούγκαλο. Εγώ δεν κατάλαβα. Πώς θα, αφού θα είναι μέσα στα ψηφοδέλτια, πώ δεν θα είναι υποψήφιο. Θα είναι υποψήφιο. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιο να, τον, να τον. Θα είναι υποψήφιο κανονικά. Και θα εκλεγεί μάλιστα και βουλευτή ο Κατρούγκαλο. Ε, τότε τι νόημα έχει ο Κανένα νόημα τώρα δεν πιστεύουμε τον Τζίπρα. Ε... Ε, τώρα, αυτό που λε είναι εντάξει, εντελώ εμπαξιωτικό, εγώ δεν το δέχομαι. Γιατί ε... την άλλη φορά. Μα τα έχει αυτά ε, να... ε, Τότε τι κατεβαίνει και όλος, <laughs> είναι σαν να απαξιώνει όλο τον κόσμο που ψήφισε εσύ, Αντρέα. Δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ο... ναι, αυτά που ο... λέει ωραία. ο κύριο Τσίπρα. Α πάμε λοιπόν να δούμε λοιπόν τι λέει ο κύριο Τσίπρα και ποια είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Ναι. Ο Τσίπρα λέει ότι θα είναι υποψήφιο ο Κατρούγκαλο. Η πραγματικότητα πια είναι ότι ο Κατρούγκαλο θα είναι κανονικότατα υποψήφιο. Και εγώ λέω ότι διάβασα ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια γιατί δεν γίνεται να μην είναι. Δεν μπορεί να διαγραφεί τώρα. πράγμα. Άρα αυτά που λέει ο Τσίπρα δεν γίνονται. Μισό λεπτό. Αν να, ίσεις... πω, τι γίνεται, να το εξηγήσω. Ναι, ναι, αν Αφήστε ναι. Αφήστε μα να το καταλάβουμε. Ωραία. Λοιπόν, ο Γιώργο Οκατρούγκαρο θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίω όποιο θέλει μπορεί να τον σταυρώσει. Εφόσον πάρει πολλού σταυρού θα εκλεγεί βουλευτή. Θα ορκιστεί βουλευτή και τώρα, αν μετά ο ίδιο θέλει να παρετηθεί, αφού ορκιστεί βουλευτή, δεν γίνεται πιο πριν. Πρώτα mm -hmm. ορκίζει και μετά παρετήσε. Καλώ. Αν δεν θέλει να παρετηθεί, θα παραμείνει βουλευτή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Άρα, και ο Τσίπρα δεν μπορεί να κάνει λες τίποτα γι' αυτό. Ότι από τη στιγμή όμω που δοθεί, όπω ξέρουμε όλοι μα, ένα σήμα, το οποίο είναι και δημόσιο Άν τώρα. Οφεί, ναι. Δόθηκε αφού λένε ότι δεν τον θέλουν στα ψηφοδέλτια. Εκτό άμα άλλα λένε εκτό και άμα λένε εντό. Πάντω, αν υπάρχει αυτό το σήμα, πολλοί που ήταν να ψηφίσουν τον κύριο Κατρούκαλο δεν θα τον ψηφίσουν. Είναι πολύ απλό. Πάμε ο... τώρα. Και πολλοί που ήταν ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να ψήφισουν ΣΥΡΙΖΑ λόγω αυτού εξάλλου. Θα τα, τα, τα δούμε λίγο αυτά τώρα. Οπότε κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Θα είναι κανονικά υποψήφιο ο Κατρούγκαλο. Όποιο ψηφίζει στο βόρειο τομέα και στην Αθήνα μπορεί να πάει να τον ψηφίσει. Ε, από εκεί και πέρα. Τι είπε ο Κατρούγκαλο και γιατί έγινε όλο αυτό το, το, το ζήτημα, Τι είπε και μάλιστα λένε τώρα είναι προσωπικέ απόψει. Εγώ είδα το βίντεο όλο. Δυστηκ... Πολλοί που δεν μπορούμε να το παίξουμε. Είναι στο Blue Sky, στην εκπομπή του ξενάκη, ο κατρούγκελος μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη και το Βλάχο από το ε, Πασόκ. Και του λέει ο Γεωργιάδης, ήταν του Άδωνη η ερώτηση, δεν ήταν του ξενάκη. Του λέει, θα επαναφέρετε, εγώ λέω, ω ελεύθερο ο Λιουάδωνη, πλήρωνα το με τον νόμο Κατρούγκαλου διπλάσια ασφαλιστικέ φορέ. Θα το επαναφέρετε, Και λέει ο Κατρούγκαλος, βεβαίως, βεβαίως θα το επαναφέρουμε. Και όχι μόνο αυτό. Τον ρωτάει πέντε φορέ, πέντε φορέ ο άνθρωπο, μέχρι που ο Ξενάκη του λέει: «Μα καλά, γιατί το τα συνέχεια. Δεν το έχει αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή ο Ξενάκη τι γίνεται. Ο Άδωνη, γάτα, το έχει πιάσει. Είναι ο κατάλληλο το... για γραφείο τύπου. Τη μέτρησα. Πέντε φορέ τον ρώτησα τον Κατρούγκαλο. Και λέει βεβαίω και μάλιστα για τα επόμενα 5-6 λεπτά ο Κατρούγκαλο είχε αναλύσει πώ θα γίνει αυτό και, έλεγε, και είπε και τι πέντε φορέ ότι αυτό είναι. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Γεωργιάδε ρωτούσε. Άρα, είναι δικιά σα θέση που του ΣΥΡΙΖΑ. Αν καταρρύπτεται και καλά κάνει και μα τα λε, το επιχείρημα ότι μπορεί να μπερδεύτηκε, μπορεί Όχι. εκείνη την ώρα να μην καταλάβει την ακρίβεια Να το εξηγήσω. έλεγε. Λέει, του λέει, είναι δικιά σα θέση. Όχι, λέει, είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχίζει για 5 περίπου με 6 λεπτά να αναλύει ο Κατρογκαλό όλο το σχέδιο πώ ακριβώ θα γίνει. Αναλυτικά τα έλεγε. Δεν είναι δηλαδή ότι. Ο... Έλεγε πώ ακριβώ η κυβέρνηση του Τσίπρα Τώρα θα το κάνει συγνώμη, αυτό. Πώ το ερμηνεύει, είναι ανόητο. Ο Κατρούγκαλο ναι. καθόλου δεν είναι ανόητο. Αλλά σκάλεσε. είναι δικός του ο νόμο που είχε γίνει και τι μετά. Τι σημασία το... είναι δικό του δύο μέρε πριν τι εκλογέ, όταν αυτό δεν έχει βγει προ τα έξω. Μ... Δεν, εσύ, κάθε... Εγώ λέω ότι έστω ήταν μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στο σχεδιασμό. Είναι η ατζέντα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα κάνει άμα βγει. Είναι καθαρά και δεν ξέρει ο κ. Κατρούγκαλο ότι αυτά, αφού δεν τα είπε ο κ. Τσίπρα, δεν λέγονται. Δεν το ξέρει αυτό. Είναι, είναι καινούριο, είναι πρόσφατο. Δεν πολιτικός. περίμενε ο Κατρούγκαλο ότι θα τον αδειάσει ο Τσίπρα. Γιατί αυτό είναι το σχέδιο που θα κάνουν. Δεν περίμενε ότι θα. Κο δεν τώρα, θα Αντρέα, συγγνώμη, τώρα κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μα. Είναι μεγάλο άνθρωπο. Έχει συμμετάσχει τόσε φορέ σε εκλογέ. Τι δεν περίμενε ότι Γιατί αυτά δεν λέγονται. Α... Θα σου εξηγήσω. Γιατί την άλλη μέρα το πρωί, την άλλη μέρα, πριν ακόμα. Ε, γίνει όλο Λαλή το, το πριν ακόμα του πάρουν όλη η είδηση την άλλη μέρα τι γίνεται βγαίνει ο Νάσος Ηλιόπουλος Εξ απορρίτων του τσίπρα, στενό συνεργάτη, βγαίνει ο Νάσο και υπερασπίζεται αυτό που είπε ο Κατρούγκαλο. Υπάρχει το βίντεο. Βγαίνει σε συνέντευξή του και λέει: Βεβαίω, ό,τι είπε ο Κατρούγκαλο ισχύει. Τα λέει ο Νάσο τον οποίο θα τον, δεν τον αποπέμψαν αυτόν. Και μετά που παίρνει τεράστια δημοσιότητα και καταλαβαίνουν γιατί τι είχε γίνει. Γιατί Άρα δεν υπήρχε γιατί είναι το σοβαρό. Καλά, αυτό είναι προφανέ. Αλλά γιατί είναι το σοβαρό. Mm, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όταν το είχε κάνει νόμο ο Κατρούγκαλο, το θυμόμαστε. Τι είχε γίνει, θυμάστε, Κριτίνα, είχε γίνει. το λεγόμενο κίνημα τη γραβάτα. Δηλαδή, άμα το θυμάσαι. Για πρώτη φο... κίνημα το θυμάμαι. Βεβαίως, για θυμήθω. πρώτη φορά Γιατροί, δικηγόροι, επιστήμονε. Είχαν μράβο. βγει στου δρόμου και διαδήλωσαν. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Γιατί στην ουσία τι έκανε, Του έπαιρνε όλο το εισόδημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και, και αυτό είχε, πλήρωσε κιόλα. Το πλήρωσε και, σε και, μεγάλο εντάξει, βαθμό. Έτσι. Είχε γίνει μεγάλη. Ε, Επανάσταση, τότε κοινωνική κατακραυγή, ε, κράκτο. Εδώ και τα λοιπά. το έπιασε ο Μιτσοτάκη, ο οποίο ήταν σήμερα στο Sky, και το είπε αυτό. Είπε δηλαδή ότι ε, και το 2015 έγινε κάτι αντίστοιχο. Όλα όσα έκανε το 2015 δεν τα είχε πει ότι θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αυτό λέω. Και είπε και κάτι άλλο. Ότι προφανώ για να βρει, αν θέλει να κάνει κάποια από αυτά που τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε, ε, ότι από κάπου πρέπει να βρει τα λεφτά. Ναι. Γιατί, γιατί είναι, το πρόγραμμα είναι γενναιόδωρο, είπαμε του ΣΥΡΙΖΑ. Και πότε, ε, γιατί το είπε στην αρχή και εμφατικά. Και εγώ σου λέω: Πώ να πιστέψει τον Τζίπρα όταν από αυτά που είχε πει όλα. Ήταν όλα ψέματα. Το είπα ενθατικά, γιατί όπω λέω ότι δεν μου αρέσει η ισοπαίδωση σε όλα. Μπορεί ένα άνθρωπο να πει μια φορά κάτι και να το ανατρέψει. Δεν σημαίνει ότι είναι ψέμα. Είπε αυτό θα, αυτό καταργήσω εγώ. τα μνημόνια. Είπε θα καταργήσω τον έμφυα. Εντάξει, θα... εσύ βγάζει και πολλοί άλλοι αυτά τα συμπεράσματα. Εγώ πάλι στέκομαι. Είπα με... Αλήθεια. Ε, ε, για τα μνημόνια καθόλου αλήθεια δεν είναι. Είπε, είπε θα καταργήσω τον έμφυα. Απλώ τώρα θα γίνει μεταξύ μα αντιπαράθεση. Oh, γιατί εγώ δεν. λέω ότι και οποιαδήποτε αλήθεια μπορεί να ανασκευαστεί όταν θεωρεί ότι είναι για καλύτερο στον τόπο σου. Αυτό θα έλεγα εγώ. Αυτό θα παντούσα. Είναι έτσι όμω. Okay. Αυτή ήταν η αιτία. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Όχι, είναι ιδεολογικό το θέμα. Το είπε και ο Κατρούγκαλο. Ότι είναι ιδεολογικό. Θα φορολογήσουμε. Μετά το είπε. Βγήκε Σβίγκου την άλλη μέρα, η Ράνια Σβίγκου, και λέει. Για να, τη ρώτησαν για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει αυτό το κοστολογημένο δίθεν πρόγραμμα. Τι είπε η Σβίγκου στο βίντεο, λέει. Θα αυξήσουμε του φόρου για να πραγματοποιήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσω μετά βγαίνει ο Δραγκασάκη και λέει. Θα αυξήσουμε του φόρου των γονικών παροχών και των μερισμάτων για να πραγματοποιήσουμε φόρο το πρόγραμμα του. Τα είπαν αυτά, δηλαδή, είναι πασιφανέ ότι. Η το ιδεολογία του είναι γνωστή. αν αυξήσει τι γονικέ παροχέ και των μερισμάτων, που εκεί μπορεί να, είναι και σε, να, να, απευθύνεσαι στην ανώτερη οικονομική κλίμακα. Στι γονικέ παροχέ. Ε, και στι γονικέ παροχέ. Δεν δε είναι το, μεγάλο θέμα. Το το Καλά, δεν είναι τώρα αυτό είναι λαϊκισμό. Συγνώμη κιόλα. Τώρα με τι γονικέ παροχέ τα βάλαμε. Αλλά η φορολογία όμω ο ελεύθερο επαγγελματία, εκεί πια. Δεν έχει να κάνει με το κάποια τάξη, εκεί έχει να κάνει με ισοπαίδωση. Με από την πλευρά. Με ισοπαίδωση. Οπότε για να αποφύγουν πάλι όλα αυτά, φάγανε το εντό αγωγικών του Κατρούκαλο γιατί όπω είπαμε θα είναι κανονικά υποψήφιο. Οπότε ε, ήταν ένα τεράστιο αυτογκολ του ΣΥΡΙΖΑ από τεράστιο, τη μία. Τεράστιο, τεράστιο. Αλλά απ' την άλλη πρέπει Πρέπει να επενέσει στον Κατρούγκαλο γιατί είπε την αλήθεια. Ναι. Τώρα πρέπει να πούμε στα πολύ γρήγορα γιατί με μαλώνουν από ναι, την ναι, αίθουσα ναι. σύνταξη. Ο, ο αρχισυντάκτη που με <laughs> ακούει στο αυτή και μου μιλάει. Λοιπόν, και έχουμε και νέο άνοιγμα τσίπρα στου ψηφοφόρου Κασιδιάρη. Αυτό διάβασα. Ε, Υπάρχουν ελά, και ελά, λαϊκοί να άνθρωποι να που παρασύρθηκαν. Πολύ σύντομα να πούμε ότι έχουν πέσει όλοι πάνω στον Τσίπρα και τον κατηγορούν ότι για αυτό το λόγο δεν ψήφισε τι ε, τροπολογίε του νόμου που έφερε η Νέα Δημοκρατία και τα σχέδια νόμου για αυτό το θέμα. Ούτε κατέθεσε υπόμνημα στον Άριο Πάγο κατά του κόμματο Κασιδιάρη. Και βεβαίω ε, ε, οι ψήφοι δεν μπορεί να του αποκλείσει και αυτοί οι ψήφοι κάπου πρέπει να πάνε. Ε, ο Μπαρμπαρούση, ένα από τα καταδικασμένα στελέχη τη Ρίζα Βγή, βγήκε ξεκάθαρ και σε κάθε αρκή, είπε Ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρήσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο Κασιδιάρη βγήκε και είπε τιμωρητική ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είπε για ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το άφησε να εννοηθεί και βεβαίω θυμόμαστε παλιότερα όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Χρυσή Αυγή είχαν ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά που δεν είχαν ψηφίσει το Σταύρο Δήμα για πρόεδρο τη Δημοκρατία. Θυμόμαστε στι πλατείε το κίνημα των ανακτησμένων που ήταν μαζί η Χρυσή Αυγή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε βεβαίω και το δημοψήφισμα για το, ε, ναι, το, ναι, που έγινε. Το όχι που έγινε ναι, που πάλι στις πλατείες ήταν μαζί η Χρυσή Αυγή με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λοιπόν, και έχουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην Ομοσπονδία τη Θολούρα, λέει. Εννοείται ότι βρήκε ευκαιρία και ο Ανδρουλάκης να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ για να δείξει ότι δεν έχουν ξεκάθαρο πρόγραμμα. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Έχουν κρυφές ατζέντε. Οπότε λέει είναι θολούρα όλο αυτό. Ενώ εμεί, λέει ο Ανδρουλάκη, είμαστε ξεκάθαροι. Αν ξεχνάει και αυτό ότι με τον άγνωστο χ έδωσε και αυτό πολύ